μην απαντήσω τώρα. Καλά κάνει. Ναι. Ξεκινώντας από την τοποθέτηση του κυρίου Κοφινά στην αναφορά που έκανε όσον αφορά την διαφήμιση του νερού και τι μέτρα πρέπει να πάρθουν για να μην υπάρχουν φαινόμενα ίδια με τα φετινά τις επόμενες χρονιές, δεν έχει αποκλείσει για το φαινά κανένας από εμάς οποιοδήποτε να έχει κάποιες προτάσεις οι οποίες θα έρθουν στη ΔΕΙΑ και θα συζητηθούν και αν πράγματι μπορούν να υλοποιηθούν και να είναι σε κατεύθυνση θετική. Αυτό είπα να κάνουμε. Ναι, εγώ δεν είμαι απέναντι σε αυτό που λέτε. Έτσι. Και συμφωνώ μαζί σας και όποιος θέλει και από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δημοτικού Συμβούλου και από τους πολίτες. Αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν και τις οποίες δεν μπορούμε και δεν τις έχουμε δει ακόμη εμείς, γιατί κάποιες από αυτές που μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό ήδη έχουν αποφασιστεί και έχουν προωθηθεί. Και να μην το γνωρίζει ο πολίτης ή κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος. Και ερχόμενο στην τοποθέτηση του κύριου λογοθέτη, να απαντήσω, δεν ήθελα να τοποθετηθώ, το είπα στην αρχή, ήθελα να τελειώσει εκεί οποιαδήποτε αναφορά έγινε για τα τέτοια, για να μην δώσουμε και τροφή ξανά στον κύριο Κοφινά να μας πει ότι ασχολούμαστε με πράγματα. Δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό το καβγά. Άλλοι το ξεκίνησαν, δίχως να θέλουμε να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω στην συνέχεια του καβγά αυτό. Ο κύριος λογοθέτης έχει την ικανότητα και είναι παρθομολογούμενο και είναι και από τότε που ξεκίνησε την θητεία του σαν δήμαρχος και όσο είναι και στην αντιπολίτευση, την ικανότητα τη μεγάλη όσον αφορά το λόγο. Είναι γλωσσοπλάστης, είναι πολύ ικανός το να αποφεύγει και να διαφεύγει εκεί που νομίζει ότι κάπου έχει σφάλει και εντάξει, αυτό δεν αφαιρεί όμως το δικαίωμα σε εμάς να ξανακάνουμε ξανά την ίδια τοποθέτηση και να πούμε για άλλη μια φορά την αλήθεια όπως την είπαμε την προηγούμενη φορά. Είπε ο κύριος λογοθέτης ότι πού βρέθηκαν τα σύνολα. Και εγώ αυτά τα χαρτιά τα οποία φαίνονται τα σύνολα στα ποσά που αναφέρθηκε την προηγούμενη φορά για τοπικά, τα τρία μέσα όπως ανέφερε, είναι τα χαρτιά τα οποία παρέδωσε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Από εσάς τα πήρα, από το γραφείο σας, έβγαλε μια φωτοτυπία που έχει σύνολα. Τώρα τα γράψατε εσείς, δεν νομίζω. Αυτά όπως παραδόθηκαν, έτσι είναι. Επομένως, κύριε λογοθέτη. Εδώ τα σύνολα είναι γραμμένα. Τώρα να τα δείξω και στην κάμερα, νομίζω είναι πολύ. Τα σύνολα για κάθε μέσο. Ποια σύνολα? Τα σύνολα για κάθε μέσο που με εγκαλέσατε αν με λέτε ψέματα ή όχι. Δεν θέλω να συνεχίσω. Μα το συγκεκριμένα όμως σας έδωσα εγώ. Αυτά που δώσατε εσείς είναι κύριο λογοθέτη. Και έχουν σύνολα. Πόσα έδωσα κύριε? Τρία. Τρία. Απλώς απάνω κάτι γράφανε. Έχουν απάνω σύνολα, το οποίο δεν το έχετε προσέξει. Προσέξατε, πήρατε μόνο το νούμερο. Αλλά κάποιο έχει γράψει κάτι. Δεν το γράψατε εσείς, γι' αυτό δεν το ξέρετε. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη. Πώς το ξέρετε? Δεν είναι δική σας η γραφή, κύριε λογοθέτη. Μα μα ζητήσετε. 1000% σας το λέω. Μια συγγνώμη, άμα ζητήσετε, κύριε λογοθέτη. Πες ότι δεν το είδα. Από ποιον να ζητήσω συγγνώμη, γιατί. Μην πάρει την παρανόφωση. Ξέρουμε ότι είστε μαέστρο να βαφτίζετε το ψάρι κρέσιο. Αν μπορεί να κάνει μια συγγνώμη, τελείω το θέμα. Λίγο ησυχία και να ηρεμήσει και ο πρόεδρο Δελιά να τα τελειώσει το θέμα. Πώ θα γίνει? Μα τόση ώρα δεν έχω μιλήσει γιατί έχω και εγώ τα στοιχεία τα οποία δεσμεύτηκα. Αλλά δεν θα τα δω στο Προεδρείο τώρα. Θα έχουμε και ρόλο να πούμε. Κύριε Θημή, κύριε Θημή. Δεν είναι κακό μια συγγνώμη, ίσα ίσα. Να ολοκληρώσω. Κύριε Γεωργίου, μην παίρνει. Είπα στην τοποθέτησή μου. Κύριε Μουζάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μουζάκη, τώρα δεν θέλω. Εγώ δεν τα λέω αυτά, τα λέει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος σας θα λέει. Δεν θέλω τώρα. Ότι παίρνετε την παρανόφλουδα, κύριε. Κύριε, εγώ δεν άλλο. Πατάει το Πρόεδρος. Είπα στην τοποθέτησή μου στην αρχική ότι εκτός από τα τρία μέσα τα οποία είπε δεν υπάρχει άλλο ο κ. Λογοθέτης, υπάρχει ένα άλλο μέσο. Το οποίο ο κ. Λογοθέτης είναι τοπικό μέσο. Να σας διακόψω. Να μην με διακόψετε, κ. Λογοθέτη. Είπα αυτά που βρήκα. Να μην με διακόψετε. Εσύ είπα βρείτε άλλα 100. Να μην με διακόψετε. Δεν βρήκα άλλο, λέτε, στην τοποθέτησή σας. Δεν θα κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, ακριβώς σας λέω ότι είπατε. Δεν βρήκα άλλο. Αυτή ήταν η τοποθέτησή σας. Λοιπόν. Υπάρχει κι άλλο ένα το οποίο ανέφερα προηγούμενο, το οποίο επιβαρυνθήκαμε στην πλάτη τη δική μας. Καλώς, δεν είπα κακώς, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Το οποίο είναι τοπικό μέσο. Γιατί έβαλε και ένα ερώτημα αν θα πρέπει στα τοπικά μέσα και όχι στα πανελλαδικά. Και να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Στο τοπικό μέσο που υπάρχει διαφήμιση, υπάρχει προτροπή ταυτόχρονα προς τους δημότες να κάνουν, να μην κάνουν σπατάλη ύδατο του νερού, να κάνουν λελογισμένη χρήση. Αυτό
υπάρχει μια τέτοια προτροπή από τον κύριο Λογοθέτη να τα βάλουμε σε αθηναϊκές εφημερίδες, οκ, okay. Να το διαβάσει ποιο επί. Γι' αυτό προτιμάμε τα τοπικά μέσα για το συγκεκριμένο σκοπό. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είπε αυτό, δεν είπε το άλλο. Πάτε τα πρακτικά να δείτε τι είπε. Δεν είπε αυτό, δεν είπε το άλλο. Άλλο μου είπε. Για ένα λεπτό κύριε Πέτρο. Οκ, εντάξει. Όχι, σωστά είναι. Ο κύριος Θημής δεν πρέπει να στοχεύουμε πάντα προς ένα μέσο διαφήμιση, είτε είναι εθνικό, είτε είναι διεθνές ή οτιδήποτε. Υπάρχουν ανάλογα ιδιαίτερα είδη διαφήμιση που μπορεί να προβληθούν μόνο στα τοπικά μέσα, γιατί μπορεί να είναι η σπατάλη του νερού, μπορεί να είναι κάποιο άλλο ενημερωτικό κτλ. Όσον αφορά αυτά, και εμείς είμαστε σύμφωνοι και να αυξηθεί το budget και στις διαφημίσεις ύδατος, γιατί είναι το brand μας. Είναι η Λουτρόπολη, είναι το ιαματικό νερό, είναι το φυσικό μεταλλικό. Είναι αυτό το στοιχείο του Δήμου που μας πάει μπροστά και μπορούμε να ποντάρουμε σε αυτό και να το προωθήσουμε. Τώρα όμως, όσον αφορά ένα θέμα που ετίθετο με τον Δημοτικό Σύμβουλο, όπου ήταν σε νομικό πρόσωπο που έπαιρνε διαφήμιση από το Δήμο, πέρα από το ηθικό κομμάτι που πιστεύω κατ' εμέ, δηλαδή είναι λάθος να παίρνει οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο και ευρώ έστω από το Δήμο, αλλά ας αφήσουμε τα περιηθικής γιατί άπτονται στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Και νομικά αυτό το κομμάτι, βάσει του 3852-2010 του υπονομαζόμενου Καλλικράτη, στο άρθρο 14 στην παράγραφο 3α αναφέρει ότι υπάρχει κόλλημα εκλογιμότητας για οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο λαμβάνει από το Δήμο ή οποιοδήποτε νομικό του πρόσωπο ποσό που υπερβαίνει 5.000 ευρώ ετησίως. Οπότε θα ήθελα να μου απαντήσετε ή να μου φέρετε στο πρόγραμμα Δημοτικό Συμβούλιο και για το τυπικό της υπόθεσης ότι πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ξεπερνάει αυτό το ποσό και να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ. Δεν είναι εταιρεία αυτό. Πάει ανάλογα στα ποσοστά συμμετοχής του. Είναι 100 τόσα είχε πει και προηγούμενο. Ναι, λοιπόν, δεν είναι τόσο. Τώρα θα σταφέρουμε. Κύριε Πέτρο, δεν είναι τόσο. Νομικό δεν υπάρχει.